Αποσύρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ο οδικός άξονας Ε61 Κρινίδες Αγίου Σύλλα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατέστη σαφές ότι η Εγνατία Οδός, χωρίς να έχει καταρτήσει επί της ουσίας κάποια συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση για τη διενέργεια των ερευνών, αρκέστηκε μόνο στη μείωση των οδών διάνοιξης που θα ανοιχθούν για τις δειγματοληπτικές έρευνες στα 700 μέτρα από τα 1300 στα οποία είχε καταλήξει στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενδεικτικό της εικόνας που υπήρχε στην αίθουσα συνεδριάσεων είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΤΕΕ Δημήτρης Κυριαζίδης εμφανίστηκε ουσιαστικά να λέει πως και εμάς μας προβληματίζει η είσοδος του δρόμου μέσα από το αισθητικό δάσος, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της, ουσιαστικό στοιχείο αυτής της πρότασης ήταν ο άξονας Δράμα Καβάλα. Ο Δράμα Καβάλα είναι μέρος του Ε61. Βλέπουμε ότι στη συνέχεια εμπλουτίζεται αυτή η διαδικασία και ζητάμε την διέξοδο προς το Προμαχώνα μέσω του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου 4, ο οποίος μας οδηγεί στην Βαλκανική, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Δίνει δηλαδή διέξοδο, καταλήγει όπως λέμε στο Προμαχώνα, ξεκινώντας από το λιμάνι της Καβάλας, βέβαια μέσω της Εγνατίας και μέσω του Θεσσαλονίκη Προμαχώνα. Ο Ε61 ορίστηκε ως ο δρόμος που συνδέει αυτούς τους δύο πόλους, ας το πούμε, μέσω από το σημείο του δρόμου Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας στον κόμβο Λευκώνα με τον κόμβο του Αγίου Σύλλα στην Εγνατία Οδό. Αυτός είναι ο Ε61. Την ίδια στιγμή έντονες ήταν οι αντιπαραθέσεις αντιπολίτευσης για το θέμα του Ε61. Τόσα χρόνια τα ξέρετε όλα και βουλοκτά. Λοιπόν, και εσείς κύριε Παπαδόπουλε, από το περιφερειακό που είσαστε, τι είπατε στον κόσμο για όλα αυτά. Και προς τον κύριο πρόεδρο, που βέβαια το 2012 δεν ήταν πρόεδρος, αλλά και προς τους τεχνικούς εναντίας. Πού και πότε έγινε η διαβούλευση. Πού και πότε έγινε η διαβούλευση. Που λέτε ότι έγινε το 2012. Πού δηλαδή και πότε ανακοινώθηκε η χάραξη του δρόμου στους τοπικούς φορείς, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Δήμος Καβάλας. Βιάστηκε πάλι Δήμαρχος. Η διαφορά είναι ότι άλλο είναι να προσπαθείς να δίνεις εγκρίσεις για χρήματα να γίνουν μελέτες και μετά που θα λήξουν οι μελέτες θα πάμε να ψηφίσουμε και να συζητήσουμε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να πάμε χέρι-χέρι με την τοπική κοινωνία. Αυτό κάναμε, πιστεύουμε στο έργο, πιστέψαμε στο έργο και αυτό κάναμε. Και τώρα θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Δήμαρχος, άσχετα που λέμε εδώ δεν γνωρίζαμε, ή μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, η κυρία Δήμαρχος, πότε πραγματικά ήρθε και σας βρήκε? Τι θα γίνει δηλαδή τελικά? Η Ελλάδα θα σταματήσει να έχει δρόμους επειδή αυτό το αξιοδότη του Δήμου είναι νοσηλιώτη. Και δεν το δίνει, δεν το παραχωρεί. Τι θα γίνει δηλαδή? Δεν θα γίνει ο δρόμος αλλού. Πρώτον, είσατε σε θέση να μας πείτε, αυτό σας το λέω, Δήμο, ξέρετε σε θέση να μας πείτε ότι δεν γίνεται αυτό που είπε ο κύριος Σιμιτζής, δηλαδή με τούνελ να πάμε στο παλιό? Είσαστε σε θέση, έχετε δηλαδή την απαραίτητη προγνωσία? Και τώρα έρχεσαι στο παραπέντε και ζητάτε τη συνένεση. Ποια συνένεση, στο παραπέντε. Λοιπόν, και τι μας λέτε, κινδυνολογείτε κιόλας, ότι αν και εφόσον δεν μας δώσετε την άδεια, δεν συνενέσετε, δεν θα κατασκευαστεί ο δρόμος. Ποιος σας το είπε αυτό? Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Εγώ λέω ότι σας δίνουμε σήμερα την άδεια, λέω υποθετικά, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνετε τις όποιες επεμβάσεις για τις όποιες γεωτεχνικές μελέτες. Και λέω εγώ τώρα υποθετικά, έστω και από τις μελέτες που κάνετε, βλέπετε ότι είναι ακατάλληλο. Ακατάλληλη η διαδρομή, η χάραξη που σκέφτεστε. Είναι ακατάλληλο το έδαφος να δεχτεί μια τέτοια όδευση. Άρα δεν θα γίνει ο δρόμος. Σωστά. Την ίδια στιγμή για το ζήτημα του άξονα Ε61 μίλησε και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα μας φέρει περισσότερο κόσμο, θα κάνει τον κόσμο ο οποίος έρχεται και μας επισκέπτεται να φεύγει με καλύτερες εντυπώσεις, χωρίς ταλαιπωρία και να μας προτιμά ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε κάτι.
Στον τομέα του τουρισμού, το έχω πει και το είπα και στα εγγένεια της έκθεσης και θα το αναπτύξω και σήμερα στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το θέμα δεν είναι μόνο το τι έχουμε να κάνουμε με την προβολή αυτή καθ' αυτή την τουριστική. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε και καλούς δρόμους και καλούς υποδομές, πρέπει να έχουμε βιολογικούς καθαρισμούς, δεν πρέπει να έχουμε κουνούπια. Όλα αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως δράσεις στενά του τουρισμού. Παρ' όλα αυτά είναι δράσεις σημαντικές, οι οποίες αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο δράζει το τουρισμός. Και ο Ε61, όπως ακριβώς και άλλοι δρόμοι, όπως είναι ο δρόμος που συνδέει την Εγνατία Οδό με την Νυμφαία, τη Μάκαζα, τη Βουλγαρία και ούτω καθεξής, έχει συνεισφέρει πολύ στην τουριστική ανάπτυξη όλες τις περιφέρειες και ειδικότητα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου. Ως εκ τούτου και ο Ε61 πρέπει να έρθει εις πέρας και η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να έρθει εις πέρας είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη.